Με το φακό του Κάλυμνος Νιούς βρισκόμαστε στη στροφή από το Μασούρι προς το Καστέλι και βλέπουμε πάνω ψηλά στο βουνό δύο στήλους της ΔΕΗ. Ο ένας είναι προς τα έξω, έτοιμος να πέσει κάτω, και ο δεύτερος δίπλα του, δηλαδή φαίνεται διαγυμνό φθαλμού, όπως το εντοπίσαμε και εμείς. Βεβαίως, μας το είπε ένας τηλεθεατής μας, ότι κοιτάξτε το αυτό, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, με πολύ δυνατό άνεμο μπορεί να φύγει από εκεί και να πέσει στο δρόμο, και από εκεί περνάει, έχει πολύ μεγάλη κυκλοφορία, περνάνε πολλά αυτοκίνητα, περνάνε ποδηλάτες όπως αυτή τη στιγμή, σε λίγο θα το δείτε από πίσω μου να περνάει, οπότε καταλαβαίνετε, είναι και ορειβάτες, υπάρχει είναι τα μηχανάκια, τα πάντα. Λοιπόν, υπάρχει κίνδυνος και εμείς κάνουμε έκκληση στους αρμοδίους να κοιτάξουν τι ακριβώς γίνεται. Να κοιτάξουν τι ακριβώς γίνεται και να μπορέσουν να τους πάρουν από εκεί τους στήλους της ΔΕΗ ή τουλάχιστον να τους πρόξουν προς τα μέσα. Διότι εκεί είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Μπέτη, άκουσε να δεις τώρα. Ο μάμας θα προσπαθήσει. Θα προσπαθήσω, προσπάθησα, αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι αυτή εδώ η στήλη ήταν η παλιή. Ναι. Το έργο έχει γίνει, δηλαδή η αντικατάσταση των στήλων. Οπότε, εάν κάποιος από το συνεργείο της ΔΕΗ πάει με ένα πριόνι να τους τεμαχίσει τουλάχιστον και να τους κατεβάσει κάτω, αλλιώς λέμε. Είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βέβαια. Το συμπατριώτη μας. Το Γιάννη το Τσαγκάρι. Το Γιάννη το Τσαγκάρι. Δουλεύει στη ΔΟΗ. Ακριβώς. Και μας το είχε την ευαισθησία αυτή. Ναι, το πρόσεξε. Έχει σημασία ότι το πρόσεξε. Μας το είπε και εμείς αμέσως κάναμε το ρεπορτάζ. Από πιο κοντινή θέση δεν φαίνεται ο πρώτος που εξέχει. Φαίνεται μόνο αυτός που είναι σε πλάγια θέση, και για να δούμε τελικά την επικινδυνότητα, αν ανοίξουμε λίγο το φακό, να ο δρόμος. Εδώ θα έρθει κατευθείαν κάτω. Ναι, είναι ακριβώς από κάτω. Ακριβώς από κάτω είναι. Έκκληση λοιπόν στη ΔΕΗ, διαθέτει την ευαισθησία. Νομίζω με έναν εξειδικευμένο υπάλληλο της ΔΕΗ, με ένα πριόνι μηχανικό, σε 10 λεπτά θα φύγει αυτή η επικίνδυνη κατάσταση. Παντού η Κάλυμνος έχει ομορφιές. Δίπλα μας ακριβώς, να, αυτό το κοπάδι, το μικρό, με τις κατσικούλες. Άκρη-άκρη όμως, βλέπεις τον κρεμό. Στη γραμμή, στη γραμμή, γιατί πάνε... Και το ένα πίσω από το άλλο. Πάνε στο βοσκό τώρα, ή θα πιούν ή θα φάνε, είναι προγραμματισμένα είναι. Αλλά είναι όμορφη εικόνα όμως αυτή. Πολύ ωραία. Εμείς όμως δεν ξεφεύγουμε από το ρεπορτάζ μας, που είναι η επικίνδυνη στήλη, η χρησιμοποιημένη στη ΔΕΗ, και παρακαλούμε τους αρμοδίους να λύσουν το θέμα.